Καλώς ήρθες! Καλώς σας βρήκα να γυρίσω από εδώ. Ναι, από θέλω να σας πω ότι φορούσα τα ίδια ρούχα το πρωί και ο Τάσος μου είπε να έρθεις γρήγορα, μην προλαβαίνεις. Αχ, έχω λερώσει. Δεν πειράζει. Τα ίδια ρούχα το πρωί. Δεν δικό μου, δεν πειράζει. Μου λέει ο Τάσος γρήγορα, του λέω δεν ξέρω τώρα τι ώρα, πότε προλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση. Θα έρθεις αμέσως, μου λέει. Τώρα έβαλα και τα παπούτσια. Όχι, μια χαρά χαμούλη. Έτσι είμαστε με τις καλεσμένες μας. Υπέροχη που είσαι. Υπέροχη. Και εσύ, και εσύ. Πολύ ωραία είμαστε. Αυτό το βάθρο εδώ πέρα μου ανήκει. Δηλαδή πόσους πόντους είναι παιδιά αυτό για να φτάσω στην Αριστοτέλη. Όχι, είναι και εμένα πολύ ψηλό. Είναι, δεν το συζητώ. Εντάξει, κάτι γίνεται έτσι. Αχ, Γιώτα μου! Τι χαρά που έχω, μου αρέσει. Λες τι ωραία. Α, ωραίο ήταν έτσι γι' αυτό. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού ήξερες εσύ τον Ατλαντικό με το. Εγώ το πρώτο πρέπει να ψάχνω την Ιαπωνία και δεν την έχω. Είδαμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, δεν ψάχνει την Ιαπωνία. Την κορτσιά και δεν ήξερα πού είναι. Και λέω να ξέρω τουλάχιστον στο χάρτη που είναι. Τέρμα δεξιά. Και πού είναι. Πώ πα προζε, πώ είσαι στο Las Vegas, κοιτά από τη δεξιά. Εσύ Las Vegas είναι κάτω από το Κύριακο. Διαβασμένα παιδιά. Τι έγινε, Πού είναι η Ιαπωνία τελικά, δεν μας είπες. Μας είπε η Κορτζιά, δεν χρειάζεται να τα ξέρω εγώ, να κάτσω. Λίγο πιο πέρα από την Κίνα. Μου είπαν ανάμεσα από τα δύο μαξιλάρια. Βεβαίως να κάτσεις. Και είσαι η πρώτη καλεσμένη που κάθεσαι φέτος στο καραπέ μας. Ναι, βέβαια. Καλά, μπορώ και να ξαπλώσω. Βγήκαμε από όλα. Θέλεις. Άνετα θα ήταν, δεν θα. Μια χαρά. Σου πάει πάρα πολύ αυτό που φοράς, Γιώτα μου. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολύ. Και το χρώμα και όλα. Χαίρομαι που δεν πρόλαβα να αλλάξω. Να σου πω πόση σημασία δίνεις στο τι θα βάλεις. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι, είμαι fashion icon. Δεν ξέρω και πότε με δουλεύει, αυτό είναι το θέμα. Είσαι καλά, σιγά-σιγά μην δίνω. Όχι, δεν δίνω. Καλά, όχι, μπορεί. Εντάξει, δεν βγαίνω και με τα ρούχα, ρε παιδί μου, του Γιώργου, ότι βροβάρωζω μπροστά μου και φεύγω. Αλλά εντάξει, δεν πολύ δίνω σημασία. Με τα ρούχα του Γιώργου όμως κυκλοφορεί στο σπίτι. Έχει τύχει. Έχει τύχει. Κατά λάθος, έχει τύχει. Έχει τύχει και. Κατά λάθος, ναι, έχει τύχει, την μπέρδεψες. Γενικά μπερδεύουμε στο σπίτι πράγματα και καταστάσεις. Είναι, υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Υπάρχει, αφού ξέρεις πως είμαστε σαν οικογένεια. Ναι, όχι. Καλή, τι όμορφη που είσαι. Πώς μου αρέσει το μαλλί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κάτι πολύ υπέρλαμπρη ξεκίνησες φέτος. Σε ευχαριστώ. Καλά, κάθε χρόνο, αλλά φέτος είμαστε κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να μας πεις τα δικά σου. Πώς πέρασες την γένεια. Ξέρεις ότι ζηλέψαμε όλοι όλο αυτό. Καταλαβαίνω, ξέρω, επειδή μίλησα και με την Ειρήνη. Ναι. Τι σκηνές ζήσατε και τι είδαμε. Εμείς πολύ λίγο φαντάζομαι σε σχέση με αυτό που θα δούμε κάποια στιγμή. Αλλά σ' αλλάζει σαν άνθρωπο, δεν σ' αλλάζει. Όχι, δεν με έχει αλλάξει, να σου πω την αλήθεια. Είναι αυτό που συζητούσαμε, ότι δεν είναι ότι είχα και πράγματα να πω ότι έχω αναθεωρήσει τη ζωή μου. Δεν είναι ότι ζούσα στον κόσμο μου και πήγα και είδα τι γίνεται και ξαφνικά έχω συνέλθει. Όχι, δεν μου έχει αλλάξει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Εκεί όμως δεν λες ότι δεν γυρνάς να πεις, παιδί μου, πόσο τυχεροί είμαστε σαν άνθρωποι. Καλά, ότι είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι. Νομίζω ότι το να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για οτιδήποτε έχουμε, μας συμβαίνει. Μόνο η κίνηση του να μπορούμε να πάρουμε το νερό και να, το ποτήρι με το νερό και να το πιούμε, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Ακριβώς, αλλά μερικές φορές ξέρετε, το ξεχνάμε. Νομίζω είναι πολύ ουσιαστικό να ταρακουνιόμαστε. Κοίτα, αυτό το οποίο σίγουρα έχω ενώ πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έτσι, γιατί έχω μια ηρεμία μετά από αυτό το ταξίδι, που νομίζω ότι δύσκολα ταράζομαι έτσι για πιο μικρά πράγματα, πιο ασήμαντα. Ναι. Δεν είναι ότι ταραζόμουν βέβαια ιδιαίτερα και πριν, αλλά είναι η πρώτη χρονιά, ας πούμε, φέτος που κάνουμε πρεμιέρα. Είχες άγχος. Είχα πολύ λιγότερο από τις άλλες χρονιές. Εντάξει, επειδή. Εκείνη τη μέρα το αντιλήφθηκα. Εκτός ότι είσαι και μια σταθερή αξία, είσαι και ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι είσαι κανείς τόσο οργανωτική. Να σου πω κάτι, κανείς δεν είναι σταθερή αξία. Ναι. Κάθε μέρα όλοι δίνουμε τις εξετάσεις μας. Σίγουρα. Δεν πιστεύω σε αυτό το σταθερή αξία. Κάθε μέρα όλοι δίνουμε τις εξετάσεις μας. Ενώ με αυτή την έννοια το λέω. Αν τις δίνεις τόσα χρόνια όμως και τις δίνεις και τις έχεις περάσει και τις έχεις ξαναπεράσει. Μα πρέπει να συνεχίσεις να τις περνάς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Για πες μας λοιπόν για τις δικές σου εξετάσεις. Από πού τους εξαφανίζετε μαγικά, κάνετε. Το που πήγανε δεν θες να σου πω τώρα τι γίνεται. Φαντάζομαι. Είναι ο καθένας τα δικά του. Εμείς τις δικές μου εξετάσεις. Εγώ να σου πω, φέτος είμαι πάρα πολύ έτσι, διαφορετική. Δεν ξέρω, είμαι λίγο αγχωμένη. Πώς νιώθεις με την αλλαγή. Χωρίς τον Δημητρόπουλο, καινή. Ξέρω ότι πάρα πολλές φορές έχει γίνει αυτή η συζήτηση με το Σίγμα για να μετακινηθείς, να πας σε άλλη ζώνη και αυτά. Και δεν είχε γίνει μέχρι φέτος. Όχι, δεν είχε γίνει. Φέτος ήταν, ξέρεις, έχω και μια εμπιστοσύνη και μια λατρεία στη Ριάννα. Ναι. Δεν το συζητώ, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, και μια εμπιστοσύνη απόλυτη στη Ριάννα. Σε κάνει να νιώθεις, παιδί μου, τόσο σιγουριά η Ριάννα για το τέτοιο. Και σε κάνει να νιώθεις ότι
Ρε παιδί μου, ό,τι και να γίνει, είμαι εγώ εδώ. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις τα δεκανίκια σου ανθρώπους που έχουν και τη γνώση. Δεν είναι μόνο ότι έχεις μια φιλική σχέση μαζί τους. Και πήγα, για μένα το χειρότερο δεν είναι μόνο η ζώνη, που είναι, για να σου πω την αλήθεια, γιατί ξέρω, και εσύ έχεις πέρασει από το πρωί, δεν είναι λίγο διαφορετικό το πρωινό, λες αυτή την καλημέρα. Μεσημέρι ήμασταν, μεσημέρι, ναι. Δεν νιώθεις αυτό έτσι, το, ότι αν φύγεις από αυτό που κάνεις πολλά χρόνια συνεχόμενα, λίγο θα φύγεις. Δεν το έχω νιώσει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, γιατί εμείς πριν από πολλά χρόνια, ας πούμε, όταν είχε ξεκινήσει η εκπομπή, ήταν 7 το απόγευμα η πρώτη χρονιά. Έλα, ναι, ήταν την πρώτη χρονιά του για σένα τότε στο Μέγκα ήταν 7 το απόγευμα και μετά μεταφερθήκαμε μεσημέρι και μετά από λίγο είχε γίνει μια μικρή μετακίνηση προς το 4. Ναι. Οπότε. Δεν είχες μεγάλες διαφοροποιήσεις, εντάξει, ήταν έτσι λίγο. Όχι, εμένα το χειρότερό μου είναι ο Δημητρόπουλος. Δηλαδή, θέλω να σου πω και το λέω αλήθεια αυτό, πολύ κλάμα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν χώριζα με τον Γιώργο δεν θα κλαίγω. Δεν έχω κλάψει για άντρα τόσο. Είναι ο άντρας που έχεις κλάψει περισσότερο, δηλαδή. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Στη ζωή σου. Για μένα ο Ανδρέας είναι οικογένεια. Ο Ανδρέας είναι κάτι, δεν μπορείς να φανταστείς. Τι δέσιμο έχω με τον Ανδρέα. Τι σε έκανε να πάρεις αυτή την απόφαση και να πεις, ναι, πάμε να το κάνουμε. Καλά, δεν με έκανε. Όλα. Ήταν και ο Ανδρέας που μου λέει, δεν μπορώ. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να είμαστε μαζί, να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, αλλά δεν γίνεται. Μου λέει, και ο Ανδρέας ήταν πολύ υποστηρικτικός. Μου λέει, τι φοβάσαι, ας πούμε, στο να κάνεις κάτι, τι μόνος εσύ είσαι. Δεν χρειάζεται να είσαι κάτι άλλο. Και μου το είπε και ο γιος μου αυτό, γιατί το πρωί που θα πηγαίνω σχολείο, ήμουνα ξύπνια εγώ, ήταν εντωμεταξύ πρώτη γυμνασίου ο ένας, πρώτη ηλικία ο άλλος, και εγώ είχα περισσότερο άγχος. Και μου λέει, εσύ γιατί έχεις άγχος, εγώ θα πω πρώτη φορά πρώτη γυμνάσιο. του λέω, εσύ γιατί, Ανδρέα, δεν έχω άγχος. Μου λέει, γιατί, γιατί του λέω, άλλαξα ζώνη, δεν θα έχω τον Ανδρέα. Ναι, αλλά εσύ δεν άλλαξες. Και λέω, έχει δίκιο ρε παιδί μου. Τι αποστοματικές απαντήσεις παίρνουμε καμιά φορά από τα παιδιά. Πολλές φορές και εσύ. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι πολύ. Αυτό που σου δίνει μια απάντηση τόσο σύντομη, τόσο περιεκτική, σε ισοπεδών δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όμως, ναι. Έτσι, αυτό είναι η ουσία, τη λένε μέσα από μια λεξούλα. Ναι. Πόση νευρικότητα ένιωθες στην πρώτη καλησπέρα. Είσαι καλά. Να πεθάνω. Ειλικρινά, έτρεμα τα πόδια μου σε κάποια φάση. Στέγνωσε το στόμα μου και λέω εντάξει, έτσι παθαίνουν τα εγκεφαλικά παιδιά στον αέρα. Στέγνωσε το στόμα μου και δεν είχα και ένα μπουκάλι νερό, ούτε θυμάμαι που το είχα βάλει. Ήμουνα έτρεμα. Έτρεμα, δεν ξέρω γιατί. Έτρεμα, γιατί και δεν ήμουν και πολύ εγώ, για να σου πω την αλήθεια. Νομίζω προσπαθούσα να βρω το Δημητρόπουλο μες στο πλατό. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, είναι ωραίο όμως που γίνονται αλλαγές. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η ανανέωση. Είναι ωραίο να υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός. Είναι. Γιατί αυτό όλους μας βοηθάει. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ σημαντικός. Θέλω να σε ρωτήσω πώς το έβλεπες πριν, Γιώτα, που ήσουν το πρωί. Πώς το βλέπεις τώρα που είσαι σε μια άλλη ζώνη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ανταγωνιστικά πώς είναι. Νομίζω είναι πιο δύσκολη η ζώνη συγκεκριμένη. Το μεσημέρι. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Άσε που υπάρχουν σειρές που παίζουν 30 χρόνια που τις βλέπουν όλοι. Έχουν. 30 χρόνια, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πιο δύσκολη. Έχει και μια συνήθεια, αυτό που σου είπα, έχει μια συνήθεια, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Είναι όμως ότι. Πώς να σου το πω, θέλω να είμαι εγώ αυτή που είμαι, θέλω να με αλλάξει κάτι επειδή άλλαξα. Μα νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Νομίζω δηλαδή, και εγώ όχι. Πότε να αλλάξεις, άμα τόσα χρόνια είσαι ο ίδιος άνθρωπος, τι να σε αλλάξει, μετακίνηση στη ζώνη. Υπάρχει το άγχος το πολλές φορές, σε κάνει να κάνεις πράγματα και να αλλάζεις χαρακτήρα. Ναι. Είμαι αγχώδης άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ η ανασφάλεια μου, σου ξαναλέω, είναι στο γεγονός ότι άλλαξα, ότι μου φύγει ο Ανδρέας. Ναι. Βέβαια, ομαδάρα, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί μπήκε μέσα στην ομάδα και ο Κωνσταντίνος ο Ιάσονος, όπου είναι μια σταθερή αξία και ο Κωνσταντίνος, τον αγαπάει ο κόσμος πολύ, είναι και ένα πολύ καλό παιδί. Η Στέλλα και η Φρόσο, που δεν φεύγουν τα κορίτσια μου εκεί. Εννοείται ο Νικόλος ο Ιωαννίδης που δίνει τις συμβουλές τους, ο Θέο Μπλου, που δεν έχω ιδέα από TikTok και τα μαθαίνω κι εγώ. Ιδέα. Και με είπε και η κυρία Γιώτα στον αέρα. Με είπε και η κυρία Γιώτα. Να, αυτά είναι που θέλω και με τη στιγμή. Και λες, κρατήσου, είσαι και στον αέρα, κατάλαβες. Σε σχέση με το πώς εσύ είσαι στο γραφείο, αν εσύ βιώνεις, ρε παιδί μου, μια κατάσταση έντονα, θα τους σπάσεις τα νεύρα ή συγκρατείς τον εαυτό σου? Όχι, θα τους τα σπάσω τα νεύρα. Ναι. Ναι. Είμαι από αυτές που τους πάει τα νεύρα. Νομίζω, ας πούμε, έχω θέμα με το air condition. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να έχω full air condition. Ναι.
όλοι θέλουν φουλ μέσα στο γραφείο. Και τελικά τι επικρατεί για το μόνο. Δεν έχουν air conditioning. Νομίζω. Δημοκρατικά πράγματα. Ναι. Έτσι, είναι ναι, πέντε ναι. Και είναι μία. Ναι. Δημοκρατία. Δεν έχουν air conditioning. Τέλος. Δεν έχουμε air conditioning. Παιδιά, τους λέω δεν θα πεθάνω. Εγώ βέβαια πεθαίνω λίγο. Αυτοί λιώνουν, είναι κάπως. Ναι. Αλλά ναι. Αλλά δεν πεθαίνεις εσύ, λες. Όχι. Είμαι... όχι. Πώς θα πεθαίνω το καλοκαίρι. Καλά, ήρεμα, ψύχρεμα. Ξέρεις γιατί στα λέω όλα αυτά. Γιατί τώρα στη ζώνη που είμαι δεν μπορώ να σε έχω. Θα σε έχω αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ όποτε μου πεις, εγώ θα είμαι εκεί. Ξέρεις, είναι τόσο. Όχι, αλήθεια το λέω, το εννοώ. Γιατί σήμερα αυτό λέγαμε. Παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε την Αριστοτέλους έτσι όπως πήγαμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Πώς θα την έχουμε, ναι, εντάξει, θα το κάνουμε αλλιώς. Κάτι. Όταν υπάρχει όμως όμορφη σχέση και όμορφη ναι. Γενικότερα συνεργασία, πολύ. Δεν έχει να κάνει με το σε ποιο κανάλι είναι ο ένας, σε ποιο κανάλι είναι ο άλλος. Α, τώρα πες ανταγωνιστικά. Να, θα το πω και στον αέρα. Με τον μοναδικό που δεν θα μπορούσα να είμαι απέναντι είναι μαζί σου. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα. Καλά, και αν σε βλέπω. Δεν γίνεται. Θα το γυρνάω πίσω, είναι αυτό. Πρώτον, επειδή σε βλέπω. Σε ευχαριστούμε κάθε μέρα. Για το αλήθεια μου. Είναι αυτό. Δεύτερον, δεν, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο. Όχι, όχι, περίμενε. Συναγωνισμό μπορούμε να πούμε. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά όχι. Γιατί το λες αυτό. Όχι, δεν πάω. Σε περίπτωση που με ακούει η Ριάννα, πού είσαι. Η τέτοιο. Θα αλλάξω τη συζήτηση. Πάω στο επόμενο. Σε ευχαριστώ όμως πολύ για τα ωραία σου λόγια. Για το μου, τι ώρα μπαίνει στο σπίτι σου το απόγευμα. Το απόγευμα, το βράδυ. Το βράδυ μπαίνεις... από και 8 και 9. Από τη δουλειά μπαίνεις ναι. 8 και 9. Μετά από σένα, ξέρεις, θα φύγω, έχω μπαγλαμά. Συνεχίζω τα μαθήματα μπαγλαμά. Και πώς πας? Πολύ καλά. Πότε θα μας παίξεις? Είμαι στο τέταρτο τραγούδι. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα κατσαρά μαλλιά. Αλήθεια. Ναι, ναι. Θύμισε μου λίγο πώς ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε μέσα από την ανάγκη μου να εξωτερικεύσω το μουσικό μου ταλέντο που νομίζω ότι είναι στο ρεμπέτικο στοιχείο. Βγήκε ρε παιδί μου, η σωτηρία μπέλο από μέσα μου. Mm-hmm. Και λέω τι να κάνω, να τραγουδήσω, δεν ήθελε κανένας. Θα πάω να παίξω μπαγλαμά. Και έτσι... θα μπορούσαμε να κάνουμε ντουέτο. Τραγουδάς. Εξαιρετικά, δεν το έχεις δει. Καταπληκτικά. Ναι. Γι' αυτό σε ξαναρωτάω. Ναι. Τραγουδάς. Ναι. Επειδή το έχω δει, γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, γέλασα πάρα πολύ. Τραγουδάω καταπληκτικά. Και... μέσα από την ψυχή μου. Και η αλήθεια είναι, το είδα μέσα από την ψυχή σου. Μας συγκίνησες όλους. Όλους μας συγκίνησες με την ερμηνεία σου. Βέβαια, πάνω απ' όλα την αναβίση, αλλά εμάς μας συγκίνησες έτσι στο κοινό. Ναι, έζησε μεγάλη συγκίνηση, αλήθεια. Ναι. Ναι. Ήταν το καλύτερό σου. Σκεφτόμουν πόσες φορές το κάνεις πρόβα. Ήταν το καλύτερό σου. Ένιωθα ειλικρινά, γελούσαν όλοι στο γύρισμα γιατί μου έλεγαν ότι. Το νιώθεις, αυτό είναι το θέμα. Ότι νομίζω ότι τραγουδάς και καλά. Δεν τους λέω, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά εγώ νιώθω καλά με αυτό που τραγουδάω. Χριστιανά μου, εγώ εκεί που συγκινήθηκα είναι που έκλεισε τα μάτια. Είδε, αφού σου λέω και το ένιωθα. Και εμείς κλείσαμε κάτι, αλλά όχι τα μάτια, τα αυτιά. Ήτανε όλο αυτό. Όχι, όχι, μια χαρά. Οπότε, άμα θέλεις να κάνουμε ντουέτο. Πες μας λοιπόν για τον Μπαγλαμά. Τον Μπαγλαμά και τον Τζουρά. Σοφοκλής, έχω μάθημα μετά. Είναι πολύ μ' αρέσει. Παίζεις και στο σπίτι. Ναι. Δεν αρέσει κανέναν, αλλά παίζω και στο σπίτι. Μια φορά παίζει ο γιος μου PlayStation με κάποιο φίλο του και τον ακούω που λέει: «Όι ρε, δεν είναι τίποτα. Η μάμα μου που παίζει Τζουρά». Γιατί παίζω και Τζουρά. Ξέρεις, επειδή είμαι άνθρωπος που κάνω πάρα πολλές εικόνες, έχω κάνει εικόνα τώρα. Γίνεται χαμός μας στο σπίτι. Ο ένας τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πού θα πάμε. Αυτά και εσύ τον Μπαγλαμά σου. Έτσι είμαι. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είμαι. Αυτό έχω κάνει εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Σε βοηθάει λοιπόν, Πάρα πολύ. Το Γιώργο. Αν παίζω Μπαγλαμά στο Γιώργο. Πώς τον βοηθάει αυτό. Ο Γιώργος νομίζω συνηθισμένος, παιδιά. Κλείσαμε 16 χρόνια γάμου. 16 χρόνια. Ναι, θα χειροκροτήσω. Μπράβο, θα χειροκροτήσω. Όχι, Γιώτα μου, θα χειροκροτήσω. Μπράβο, Γιώργο. Ναι. Α, μόνο στο Γιώργο. Μπράβο και Γιώτα, βέβαια. Αλλά στο Γιώργο, ας πούμε, ένα μεγαλύτερο μπράβο. Ποιο είναι αυτό που κάνετε, ρε Γιώτα μου, εσείς και. Σας κρατάει, ρε παιδί μου, έτσι κοντά, δεμένους. Έχει υπομονή ο Γιώργος. Έχει υπομονή. Είναι και σένα όμως ο έρωτάς σου. Είναι, δηλαδή... είναι. Εγώ έχω ξαναπεί. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Δεν το συζητώ. Είναι εξαιρετικό παιδί. Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Είναι πάντα εκεί. Να, εδώ κυρία Κοκοβίκου. Πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι ο άνθρωπος, δηλαδή μου, που εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι και εκεί και πιο μακριά. Δηλαδή δεν σε πνίγει και είναι πάντα εκεί που το χρειάζεσαι. Είναι, το πιο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Αυτό. Ναι, πολύ ναι. Ωραίο αυτό. Είναι ο καλύτερος σου φίλος, είναι ο άνθρωπος που πρώτα στο Γιώργο θα πεις αυτά που σκέφτεσαι. Ναι. Γιατί ξέρεις το να λέμε ακόμα και αυτά που ξέρουμε ότι είναι βλακίες και δεν είναι πραγματικά ναι, σκέψεις ναι. Που πρέπει να έχουμε και να μπορούμε να τις πούμε είναι μεγάλη κουβέντα. Ευτυχώς είναι μόνο ο Γιώργος, γιατί άμα έλεγα όσα σκέφτομαι σε όλους θα είχαμε θέμα. Θα είχαμε θέμα. Με τις μαγειρικές σου ικανότητες πώς τα πας, πώς εξελίσσονται. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, μου βγάλανε όλη την κουζίνα από μέσα. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Είμαι εντελώς αντίθετη σε αυτό. Μην με κοιτάς, μπορεί να έρθω εκεί. Είδα κουζίνα και ενθουσιάστηκα. Θες να κάνεις τη μαγειρική μας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Να σου φύγει ο καημός. Βέβαια, το αχλαδόμηλό σου πάρα πολύ μικρό δεν είναι. Τι να το κάνεις αυτό. Ούτε για έναν δεν φτάνει. Το αχλαδόμηλό σου πάρα πολύ. Α,
Αυτό πολύ μικρό το είδα. Είμαι πολύ στεναχωρεμένη. Εδώ θα καταγγείλω δημόσια τον κύριο Τσουρούλη, γιατί νομίζω αυτό έβαλε το χέρι του να πει: βγάλτε έξω την κουζίνα. Τη μαγειρική, τέλος. Ναι. Τέλος η μαγειρική για μένα. Έβαλαν τηλέφωνο, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Βάλαν τηλέφωνο. Ούτε ξέρω. Δεν ξέρω αν μαγειρεύει η Χρυσολέφου, αλλά ξέρω ότι απλά περνάει με μία ώρα έτσι. Έτσι στο πρόγραμμα. Ναι. Εσύ στο σπίτι πώς εξελίσσονται οι μαγειρικές σου ικανότητες? Εξαιρετικά, είναι η κούλα δίπλα, το έχουμε ξαναπεί. Εξαιρετικά, φτέκια πήρα χθες, πάρα πολύ ωραία. Τα βάζω μες στο φούρνο, ξέρω πόσο, 180 βαθμούς. Δεν έχω κάψει ποτέ μπιφτέκια. Ποτέ μπιφτέκι. Παιδιά, χρειάζεται κάτι παραπάνω εσύ που είσαι μάγειρας? Όχι, παιδιά, ένα φούρνο χρειάζεται, μια κούλα δίπλα και τέλος. Μια κούλα δίπλα. Η κούλα είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλο αστήριγμα η κούλα. Τη στείλουμε την αγάπη μας. Και πέρσι τη στείλαμε την αγάπη μας και οι δύο. Καλέ χαμούλη. Μας βγάζει και τις δύο από τη δύσκολη θέση. Πολύ, εγώ σε νιώθω. Η κούλα να είναι καλά. Να είναι καλά. Βέβαια, εννοείται και εσένα που είναι και γειτόνισσα, μια χαρά. Είναι πολύ γειτόνισσα. Βγαίνω, κάνω έτσι, ξαναμπαίνω. Και έχει φαγητό έτοιμο. Έτοιμο. Αυτά είναι. Τώρα θέλω να μα πει γενικότερα πώ. Πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς αλλάζει η ζωή σου εσένα με την αλλαγή που έχει έρθει? Με την αλλαγή αυτή, Κοίτα, το μόνο δύσκολο έτσι που έχω λίγο στο... ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματά μου, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βρει ακόμα τα πατήματά μου. Νομίζω όμως ότι είναι αυτό που σου είπα. Είμαι εγώ, τέλος, αυτό θα βγει. Εκεί αρχίζει, εκεί τελειώνει. Εκεί αρχίζει, εκεί τελειώνει, ναι, γιατί άμα αλλάξει, άλλαξε όλο το τέτοιο. Και το άλλο είναι απλά λίγο ότι με δυσκολεύει στο γεγονός ότι αν θέλω να φύγω, το έχω σκεφτεί, επειδή ας πούμε ο μπαμπάς μου πέρασε έτσι μια δυσκολία το καλοκαίρι και θέλω να πηγαίνω λίγο πιο κοντά, πιο εύκολα στην Ελλάδα να τον βρίσκω. Μου είναι λίγο πιο δύσκολο ότι δεν μπορώ, δεν έχω αυτή την άνεση. Ναι. Είχες πολύ πηγενέλα πέρυσι στην Αθήνα? Πολύ. Το πηγενέλα. Κάθε εβδομάδα σχεδόν ήταν, γιώτα μου. Είναι. Δύο φορές την εβδομάδα σίγουρα. Α, δύο φορές την εβδομάδα? Την εβδομάδα το μήνα. Ναι. Έχω λίγο θέμα με τις μέρες. Ναι, δύο φορές το μήνα έφευγες. Ναι. Αυτό είναι λίγο η δυσκολία η τεχνική, γιατί ξέρεις, όταν είσαι και η οικογένειά σου είναι αλλού, έχεις λίγο την έννοια. Μεγαλώνουν κιόλας, Χριστιανά μου. Ναι. Μεγαλώνουν. Και τώρα πότε πήγες πριν βγεις και εσύ πρεμιέρα? Εγώ ήρθα 2 Σεπτεμβρίου πίσω. Ήσουν εκεί όλο το καλοκαίρι? Ήμουν όλο το καλοκαίρι εκεί μαζί με τον μπαμπά μου. Πέρασαμε ωραία και στο τρέξιμό μας. Γιατί σου είπα, μεγαλώνουν και όσο μεγαλώνουν υπάρχουν διάφορα θέματα. Και άλλες ανάγκες. Ναι. Εσένα, σαν μαμά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, οι αλλαγές στη δική σου οικογένεια, στη δουλειά σου γενικότερα, πώς σε διαμορφώνουν, πώς σε αλλάζουν? Πώς με αλλάζουν? Στο έχω πει σε εσένα πολλές φορές, εδώ ειδικά στον καναπέ σου. Ότι εμένα αυτό που με έχει αλλάξει εντελώς και με έχει διαμορφώσει ως χαρακτήρα είναι η γιαγιά μου. Ναι. Είναι η γυναίκα που με μεγάλωσε. Η γιαγιά μου, ο άνθρωπος που ήταν εκεί πάντα για μένα και πάντα ήταν η θετική πλευρά της σκέψης μου, το πώς λειτουργούσα στα πάντα. Οπότε αυτό από παιδί με έχει κάνει αυτό που είμαι σήμερα. Το ζήσε, μου έλεγε πάντα η γιαγιά μου, μια είναι. Δεύτερη δεν έχει και ήταν να περνά καλά. Ή μου έλεγε, ας πούμε, θα στεναχωριέσαι για πράγματα που γίνονται και δεν γίνονται. Αφού δεν γίνονται, τέλος. Αφού θα γίνουν, θα γίνουν. Όλο αυτό. Νομίζω ότι με έφερε στο να είμαι στο πώς είμαι σήμερα. Δεν αλλάζω πλέον σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό που είμαι. Το μοναδικό είναι ότι περισσότερο γίνομαι πιο ευαίσθητη. Δεν ξέρω γιατί. Λες, επειδή μεγαλώνω, αλλάζουν και οι ορμόνες, ξέρεις, περνώ από κάποια ηλικία. Εντάξει, όχι, όλοι αλλάζουμε. Όλοι αλλάζουμε στον τρόπο που βλέπουμε πράγματα. Σε σχέση με τα παιδιά σου, είσαι αυστηρή σε κάποια θέματα ή είσαι πάντα τόσο χαλαρή? Είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Δεν με ρωτήσει τη Σεμίνα, θα σου πει η μαμά μου είναι φουλ αυστηρή. Πόσο είναι τώρα η Σεμίνα? Η Σεμίνα πήγε πρώτη Λυκείου, 15. Πολύ ωραία. Ναι. Και σε ποια πράγματα είσαι φουλ αυστηρή και είσαι κάθε τι και δεν υπάρχει περίπτωση? Παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, επειδή είναι σε μια φάση που βάφονται, κάνουν. Εγώ είμαι πολύ αυστηρή. Θα βαφτείς έτσι, δεν θα βάλεις το τέτοιο. Ποιο, έλα ρε μαμά, τετάδε ώρα θα σε πίσω σίγουρα. Πες μου που είσαι, στείλ μου μήνυμα. Τώρα, γιατί δεν μου στείλες εκείνη την ώρα ξανά? Νομίζω κάποια στιγμή θα κλείσουν τα τηλέφωνα. Ποιος τραβάει τη γραμμή, εσύ ή ο Γιώργος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά? Ο Γιώργος. Εννοείται, το ο Γιώργος και εσύ δεν είσαι ο Γιώργος, δεν τραβάει τη γραμμή? Νομίζω εγώ λίγο περισσότερο. Εννοείται ότι είχε να κάνει με τα παιδιά? Ναι. Ανάλογα με τη θεματολογία. Ναι. Υπάρχουν πράγματα στα οποία εγώ δεν θα κάνω πίσω. Ας πούμε σε σχέση με τον Γιώργο. Που ο Γιώργος μπορεί να είναι λίγο πιο ελαστικός σε κάποια πηγαίνει πράγματα. Η Μελίνα και ο Ανδρέας, αφού δεν περνάει κάτι από σένα, να πάει στο Γιώργο μετά? Όχι. Α, δεν πάει? Όχι. Εμένα έτσι περνάει. Όχι. Ναι. Γιατί εκεί είναι που δεν θα περάσει καθόλου. Εκεί είναι ο μόνος τρόπος να περάσει είναι να το συζητήσουμε και. Προσπαθώ, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Δηλαδή, άμα κάτι τους είναι τόσο σημαντικό, θα υποχωρήσω.
Δηλαδή. Τώρα έτσι μαμαδίστηκα και μεταξύ μας. Ναι. Πού υποχωρείς περισσότερο, στη Μελίνα ή στον Ανδρέα? Πονηρή ερώτηση. Εσύ πού υποχωρείς περισσότερο? Υποχωρείς περισσότερο. Λίγο. Να σου πω. Υποχωρώ σε έναν από τους δύο λίγο περισσότερο. Νιώθω ότι. Και το έχω ξαναπεί, νομίζω. Δεν ξέρω αν ήταν στην εκπομπή. Ότι η κόρη μου είναι η μεγάλη μου αγάπη και ο γιος μου είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Και εμένα το ίδιο. Δηλαδή. Και ο έρωτας, επειδή είναι λίγο πιο αυθόρμητος και λίγο πιο παρορμητικός, εκεί υποχωρώ λίγο παραπάνω. Απλά ο άλλος μου κάνει και λίγο. Έτσι και εμένα, αρέσει, τα καμώματα και τα ματάκια. Και πολλές φορές με συνεφέρει η κόρη μου. Καμιά φορά έτσι θα με συνεφέρει η Μελίνα και θα μου πει: τον Ανδρέα τον άφησες να κάνει αυτό. Και λέω: έχεις δίκιο, αγάπη μου. Είναι. Ακριβώς το ίδιο περνάω. Ναι. Ενώ στον Ανδρέα μου λέει, εγώ ναι, ενώ στον Ανδρέα είναι λίγο ναι, πιο... ενδεχομένως ίσως επειδή η Μελίνα δεν θα χρειαστεί να κάνω γυναίκα, τόσο έντονη συζήτηση μαζί της, ενώ είναι πιο εύκολα δέχεται ναι. πράγματα. Όλος επειδή θα επιμένει, θα επιμένει, θα επιμένει, καμιά φορά μπορεί και να με τουμπάρει. Έτσι. Και μετά θα έρθει και η Μελίνα μου πει... Έχεις δίκιο. Ενώ αναγνωρίζω το λάθος μου. Τι ωραίο όμως. Συμβαίνουν και αυτά. Τι ωραίο να σου δείχνει, ρε παιδί μου, το παιδί το λάθος ναι. και να το αναγνωρίζεις μέσα από αυτό. Ναι, ναι. Κοίτα, νομίζω ότι αν ακούγαμε περισσότερο όλοι τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας τα παιδιά ναι. γενικότερα, όλοι θα ήμασταν και καλύτεροι άνθρωποι. Σίγουρα, 100% αθότητα. Ναι. Γιώτα μου, τι είναι αυτό που εύχεσαι, θέλεις, θες να κάνεις, δηλαδή πέρα από τον Μπαγλαμά, πέρα από. Αν υπάρχει κάποιο όνειρο, ρε παιδί μου, που έχεις στο μυαλό σου. Που... Ναι. Θα σου πω ποιο έχω όνειρο. Έχω. Το όνειρό μου κάποια στιγμή είναι να επιστρέψω στον Πολύγυρο. Στο έχω ξαναπεί. Ναι. Και κάποια στιγμή θα γίνει πράξη. Ο Γιώργος αυτό το έχετε συζητήσει. Εννοείται. Έτσι. Και του Γιώργου όνειρο. Ναι. Λατρεύει. Λατρεύει τη Χαλκιδική, ναι. λατρεύει τον Πολύγυρο, τον τρόπο που ζούμε εκεί. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Και είναι και αυτό ότι μεγαλώντας, ας πούμε, βλέπεις ότι πιο ήρεμα πράγματα θες. Θες πιο άλλα, πιο ουσιαστικά έτσι. Το να περνάς καλά, να είσαι πιο ήρεμος. Και νομίζω ότι άμα υπάρχει κάπου που το έχεις βρει, εσύ στο χωριό σου δεν νιώθεις την ηρεμία όταν πηγαίνεις. Εγώ επειδή δεν έχω ζήσει στο Παλαιχώρι, βεβαίως και μου αρέσει Φαίνεται, πολύ. Φαίνεται όμως πόσο το αγαπάς. Αλλά ναι, το αγαπώ πολύ. Ναι, επειδή ναι. δεν έχω γεννηθεί όμως εκεί, δεν ναι, έχω ναι, ναι. Ενώ εγώ ζήσει είναι το, παιδικά είναι χρόνια. Η φίλη μου είναι τα πάντα εκεί πέρα και νομίζω και έχουν γίνει και του Γιώργου. Το κράτη που άκουσα ας πούμε αυτό το νιώθω όταν πάω στο συνοικισμό. Που ενώ ναι, νιώθεις μια ηρεμία. Νιώθεις ότι εκεί είναι ο τόπος σου. Είναι ότι εκεί είναι η ρίζα σου, ρε παιδί μου. Όπως το λες, είναι η ρίζα σου, είναι η παιδικότητά σου που αφήνεις ναι. εκεί και την ξαναβρίσκεις με ένα διαφορετικό έτσι. Τρόπο. Περπατάς στη γειτονιά και έχεις εικόνες. Πολύ από ωραία. Το πώς ήσουν σαν μωρό, έτσι, εννοείται. Ακριβώς. Άρα έτσι. Θες να γυρίσεις εκεί κάποια εκεί, στιγμή. Εκεί αυτό είναι το όνειρο, ναι. Έχεις βάλει ένα όριο ότι ρε παιδί μου θέλω να δουλεύω μέχρι αυτή την ηλικία. Όχι μπροστά ή πίσω από τις κάμερες γενικότερα. Έχεις βάλει ναι. ένα όριο. Θέλω να δουλεύω μέχρι τα 40. Πολύ ωραία. Στο εύχομαι, Γιώτα μου. Μέχρι να φτάσω τα 40. Μέχρι να φτάσω αγάπη τα 40. Ρε παιδί μου, σε ρωτάω γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Πριν ναι. από λίγες μέρες μιλούσα με έναν πολύ αγαπημένο κύριο που μου ναι. λέει: είχα βάλει ένα όριο ότι μέχρι τα 60. Θα τα έκλεινα όλα. Θα τα δίπλωνα, ρε παιδί μου, κανονικά. Το έκανε. Ναι, το έκανε. Τι ωραία. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου λέει: έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη ζωή μου. Και είπα ότι ό,τι έχω κάνει, ρε παιδί μου, στη δουλειά μου και αυτά, το άφησα αν ήθελαν να το συνεχίσουν τα παιδιά μου. Δεν ήθελαν. Πούλησα την επιχείρηση που είχα. Τι ωραίο, παιδιά. Και μια χαρά. Και αυτό. Ζω με ό,τι έχω, ό,τι έχω κάνει. Και ποια είμαι. Καφέ. Φαγητό, με τη γυναίκα μου, να, τα έτσι παιδιά θέλω. Μου. Να αυτό. Μου δώσω το τηλέφωνο του κυρίου να μου πει πώς το τέτοιο, έτσι ακριβώς. Πώς όχι, έξι, δεν είπαμε. Μέχρι τα 40 εγώ θέλω πιο νωρίς. Είσαι καλή στη διαχείριση των οικονομικών σου για να χάλια. Μπορεί να γίνει. Χάλια. Βρήκες άνθρωπο. Χάλια. Αν παίρνεις, ας πούμε, 5, πόσα θα ξοδέψεις το μήνα. Καλά, εκεί. 5. Θα ξοδέψω τα 4,5. Όχι 5.000, ενώ ένα ναι. αριθμό. Θα ξοδέψω 4,5. Αν παίρνεις 100 ευρώ, ας πούμε, θα, ναι. θα ξοδέψεις 95. 95. Θα αφήσω και τα 5 όμως. Είσαι καλή, είμαι ρε Γιώτα. Είμαι οικονόμα, δεν είμαι. Παιδιά, είμαι οικονόμα, λέει. Αυτό ξέρα. Ναι, ναι, είμαι πολύ καλή οικονόμα. Φαντάζομαι θα στο λένε και στο σπίτι, ότι είσαι οικονομικός διευθυντής του σπιτιού και όλα αυτά, αν αφήνεις και 5. Μπορεί να πεις και τράπεζα, γιατί όποιος περνάει μου λέει λεφτά. Όποιος περνάει, υποτίθεται ότι ξέρεις παιδιά τέτοιο, στείλ μου λεφτά, δώσ' μου λεφτά, είναι, μπορείς να πεις και τράπεζα. Ναι, καλό είναι, σημαίνει ότι κάνεις καλή διαχείριση. Πολύ, πολύ καλή διαχείριση. Γιατί άμα έχεις να στείλεις και να δώσεις, είσαι καλή, καλή διαχείριση. Γιώτα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω εγώ πολύ. Θα πας για μαγειρική θα τώρα. Θα πάω για μαγειρική, ναι. Πόσο ντροπή μπροστά μου. Ζηλεύεις. Βέβαια. Έλα να πάμε μαζί παρέα. Δεν λίγο τώρα να πεις θα πάω για μαγειρική κατευθείαν εδώ πέρα στο μάγειρα. Θες να πάμε μαζί παρέα. Σε, θα έρθω να σας χαιρετήσω και θα φύγω. Έλα, παίξε το σηματάκι μας και πάμε και σηματάκι. Βέβαια, βέβαια. Αχ, θα σου λείψει το σηματάκι.
σηματάκι. Περίμενε, είμαι μέσα στο σηματάκι. Πώς θα πάω μαγειρική, έτσι, χωρίς σηματάκι. Ούτε εγώ είμαι μέσα, μην ανησυχείς. Αλήθεια. Για να παίξει.